Πέρασες καλά στο Toronto. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα στο Toronto. It was amazing. Yeah. And one thing I have to say is that people in Toronto are crazy. Ναι. They're party animals. Έχουμε τρέλα, you mean. Yeah, but with a good sense, you with know. A good sense, we yeah. really enjoyed ourselves over there. And we had actually a great time. It was like vacation for us. Ναι. And can't wait to come back. Μήπως μας ξαναέρθεις στο Toronto. Definitely. Toronto, I'm on my way. Ταυτόχρονα εσύ τώρα γυμνάζεσαι, προσέχεις διατροφή, μαγειρεύεις. Tell me, τι κάνεις τώρα. Εδώ και ένα χρόνο έχω μπει σε μια διαδικασία fitness. Okay. Πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Ναι. Και λέει ότι πρέπει να, ο άνθρωπος πρέπει να αγαπάει τον εαυτό του. Και όταν αγαπάς τον εαυτό του, αγαπάς το σώμα σου. Οπότε πρέπει να φροντίζεις το σώμα σου. Ναι. Και έτσι και εγώ τώρα έχω ξεκινήσει γυμναστική. Επειδή βαριέμαι το γυμναστήριο, αυτό είναι πολύ... Τα συνηθισμένα. Συνηθισμένα και it's boring. Ναι. Ξεκίνησα πάλι πυγμαχία. Έκανα μικρός και τώρα ξεκίνησα πάλι πυγμαχία. Και διατροφή. Μπράβο, για διατροφή προσέχεις πάρα πολύ. Ναι, τρώω τα πάντα. Ναι. Απλά προσέχω τις ποσότητες και αποφεύγω ζάχαρη, αλάτι και ψωμιά. Έχεις αδυνατήσει από αυτό που κάνεις τώρα. Ναι. Είχα φτάσει 100 κιλά πέρσι. Αχα, 100 κιλά. Εκεί τρόμαξε. Okay. Και φέτος έφτασα τα 90. Okay. Δηλαδή, June yeah. I was 90. Yeah. Και τώρα, λόγω καλοκαιριού, ξέρεις, έδωσα λίγο αυτό. Έχω πάει 94 τώρα. Α, αλλά okay. θα τα χάσουμε. Μέσω το boxing. Μέσω boxing και, και καλό φαγητό. Τώρα πες μου τώρα, εσύ τρέχεις πολύ, έχεις ώρα για να μαγειρέψεις. Έχω ώρα, αλλά βαριέμαι. Οπότε ας είναι καλά η κοπέλα μου ναι. και ας είναι καλά η μάνα. Μαγειρεύουνε και στο φέρνουνε το φαγητό. Τρομερές μαγείρισες, τρομερές μαγείρισες. Μπουκιά και σε χώρια. Τώρα, εσύ μεγάλωσες με τη μαμά σου και την αδερφή σου, είχα διαβάσει. Ναι. Από εκεί τώρα η μαμά σου σου κάνει το ίδιο φαγητό από baby, γιατί ήρθες 5 χρονών στην Ελλάδα, right? Λοιπόν, έχουμε το traditional African food. Αυτό θέλω να μου το πεις, λέω. Ναι, που είναι σαν σιμιγδάλι, είναι. Φτιάξε ένα σφιχτό πουρέ από σιμιγδάλι. Μετά αυτό είναι side dish. Δύο side dishes, ξέρω εγώ. Ένα που έχει λαχανικά βραστά μαζί με... με κρεμμυδάκι και λίγο ντομάτα και τα λοιπά και λάδι. Και άλλο ένα side dish που έχεις το κρέας. Το κρέας με τη σάλτσα και τα λοιπά. Παίρνεις από το σιμιγδάλι, ξέρω εγώ, το πουρέ, ανακατεύεις με τα υπόλοιπα δύο, χράπ και το τρως. Μπορείς να φας μαχαιροπύρνο, αλλά νομίζω ότι η ουσία να το παίρνεις με το χέρι, να το βουτάς και να το ευχαριστήσει. Συμφωνώ. Everything tastes better με τα δάχτυλα. Ναι, και όποτε, επειδή η μητέρα μου τώρα και η αδερφή μου μένουν στην Αγγλία, όποτε έρχονται, καλή ώρα τώρα είναι εδώ, τις λέω κάθε μέρα, φτιάξε το αφρικάνικο. Α, super! Είναι δύο τα αγαπημένα μου φαγητά, είναι το αφρικάνικο αυτό. Και πώς το λένε, παστίτσιο ή μουσακά, ξέρω. Παστίτσιο ή μουσακά. Και σε λίγο θα μου πεις και το secret, το δικό σου. Έχω βρει τρομερή συντάγη στο. Περίμενε, θα μπω στην κουζίνα, το ξέρουν οι τελεθέτες, θα μπω σύντομα. Τώρα μου είχες πει ότι μαγειρεύεις και για τα κοριτσάκια σου. Τι μαγειρεύεις. Ξέρω να μαγειρεύω, έμαθε η μάνα μου να μαγειρεύω. Ναι. Αλλά αυτό που βαριέμαι είναι η διαδικασία του καθαρίσματος και συμμαζέματος της κουζίνας μετά το μαγείρεμα. Ναι. Εκεί δεν μπορώ. Δηλαδή το να πλένω πιάτα, να βγάζω τα λίπια αυτά, να τα βάλεις μπροστά στο πλυντήριο, είναι μια διαδικασία που με κουράζει. Ναι. Όταν έχω εγώ τις κόρες μου,
Είναι γνωστό ότι ο Ζερό κάνει το καλύτερο πρωινό. Είναι ο μπαμπάς που κάνει το καλύτερο πρωινό ever. Best breakfast. Yes. So, όταν έρχομαι, μου ζητάνε τα παιδιά, 9 ώρα το πρωί, μπαμπά, ξύπνα. Γιατί δεν κοιμάμαι και νωρίς, λόγω δουλειάς, έχω μάθει να κοιμάμαι αργά. Αλλά εκεί έρχονται μικρές, με ξυπνάνε πρωί-πρωί, φτιάξε μας πρωινό. Και λέω, βάλτε cornflakes. No, we want daddy's breakfast. Και, τι είναι αυτό, I'm dying to know. Του φτιάχνω μελέτα, ωραία. Η οποία μέσα μελέτα έχει ζαμπον, τυρί, κρεμμυδάκι. Και μετά, αφού γίνει η ομελέτα, ρίχνω και άλλο τριμμένο τυρί από πάνω. Και για να πάρει χρώμα και αυτά, βάζω ξέρεις κόκκινες κουβερίες, πράσινες κτλ. Και σου είναι πολύ εντυπωσιακό. Τώρα στο φαγητό, το αγαπημένο σου που μου είπες και θα μου πεις λίγο για τα μυστικά σου, Mr. Zeraw. Παστίτσιο. How to make a great παστίτσιο. Okay, ξέρω, θέλει μακαρονάκι, θέλει κιμά και τα λοιπά και μπεσαμέλ και τα λοιπά. Ναι. Αλλά πρόσεχε τώρα. Ναι. Το μυστικό είναι όταν έχεις βάλει τα μακαρόνια να βράσουν και βράσουν τα μακαρόνια, εκεί μέσα στην κατσαρόλα πετάς βούτυρο, λίγο γάλα. Okay. Έτσι. Βάζεις επίσης τυριά. Εγώ βάζω διάφορα τυριά μέσα. Δηλαδή βάλω φέτα, βάλω κασέρι, γκούντα. Τη στιγμή που βράζουν τα μακαρόνια. Αφού έχουν βράσει. Α, αφού έχουν βράσει. Βάζω όλα αυτά που σου λέω. Δηλαδή βούτυρο, γάλα, τυριά. Τυριά, ναι. Εγώ βάζω 4-5 τυριά διαφορετικά. Okay. Όλα αυτά. Πιπεράκι, ρίγανη και άμα θες κανέλα. Okay. Και τα ανακατεύεις μέσα εκεί τα μακαρόνια. Έτσι. Έχεις φτιάξει λοιπόν τα μακαρόνια σου και τότε μετά τα βάζεις και φτιάχνεις το παστίτσιο, βάζεις το κιμά, βάζεις την μπεσαμέλ κτλ. Αλλά όλη η ουσία είναι εκεί στην κατσαρόλα πριν τοποθετήσεις το κιμά και την μπεσαμέλ. Ωραία. Να έχει γίνει, να έχει σφίξει το μακαρόνι με όλο αυτό. Αυτό είναι πολύ rich. Οπότε είπαμε, δεν ξανασάλα. Κι εγώ έχω πεινάσει, τέλος πάντων. Να σου πω, Ζερά, αυτό δεν είναι δίαιτης, αυτό είναι rich φαγητό. Ή το κάνεις μπεσαμέλ δίαιτης καθόλου ή το κάνουμε full. Δεν πιστεύω στα δίαιτης. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τρώμε κανονικά τα πάντα, απλά είναι οι ποσότητες. Okay. Δηλαδή, αν προσέξεις τις ποσότητες και τις θερμίδες σου, μπορείς να τρως τα πάντα. Δηλαδή, αυτό που κάνω δίαιτα δεν τρώω πίτσα. Βλακίες. Φάει και πίτσα. Αλλά πρόσεχε τις θερμίδες σου. Okay. Αν προσέξεις τις θερμίδες σου και γυμνάζεσαι, χάνεις κιλά. Αυτό το balance. Κρατάς το balance. Πες μου τώρα, όταν κάνεις το touring, αλλάζεις διατροφή καθόλου, τρως πιο light, τρως λίγο πιο light. Το light στο tour, όχι. Ναι. Όχι. Όχι. Όταν ήρθα στο Τωρόνο, ήμουνα σε φάση δίαιτας, γιατί ήθελα να φτάσω τα 90. Γιατί σου είπατε από 100 κιλά, πήγα σε 90. Ναι. Και τότε ήμουνα, όταν ήρθα στο Τωρόνο, ήμουνα 93. Εντάξει. Και οπότε ήμουνα σε δίαιτα και έρχομαι στο Τωρόνο και λέω, come on, man, I'm in Toronto. The burgers, you know, all the junk food, you know. Canadian food. I gotta try it. Ναι. Και μετά πηγαίναμε και σε ελληνικά μαγαζιά να μην δοκιμάσω τα παϊδάκια εκεί του Καναδά. Να μην δοκιμάσω και το σουβλάκι του Καναδέζικο. Συγκρίνεται με Ελλάδα. Ναι. Και μετά έχει αυτά τα γλυκά, αυτό junk food που λέμε, ξέρω εγώ, πατατάκια αυτά. Να μην τα δοκιμάσω και αυτά. Να μην πιω ένα milkshake, ας πούμε, Καναδέζικο. Εντάξει, γύρισα πίσω 95. Okay. Και μετά είχα αγώνα μέχρι να χάσω το 95. Καλό, τώρα 93. Τώρα είμαι 94. 94. Και επιστρέφεις Καναδά, σε περιμένουμε. Καναδά, λογικά θα έρθουμε. Ναι, σε μερικούς μήνες. Θα έρθω οπωσδήποτε 90. Α, θα έρθει σε 90 Toronto. Ακούτε εδώ, το βλέπετε. Ο στόχος βέβαια είναι να έρθω κάτω από 90. Ναι. Και θα σε περιμένουμε για μεγάλο πάρτι. Για να έχω περιθώριο να τρώω, κατάλαβα. We need some space. Τα 85. Για να φύγουμε 90, κατάλαβε. Λοιπόν, είναι σαν τη βαλίτσα. Τη φέρνεις λίγο πιο ελαφρύ να τη γεμίσεις, right? We'll be right back.
λέτε εδώ. Δεν κακό, ναι, τρέχει ακόμα, μην κοιτάζεις, μην κοιτάζεις. Yes, it's me.